και ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Σίλβα Κλέιτον για να δούμε αν θα φτάσει στο πρώτο τέρμα. Το πλασέ δεν θα καταλήξει στα δίκτυα. Το επιχείρησε ο Σίδνεϊ Κομπού το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι ο Κομπού που δεν είναι σε θέση offside από την παλιά του Κλέιτον. Πραγματοποιεί το πλασέ, ο Γάλλος δεν σκοράρει. Ball out. Ωραία πάσα από τον Κλέιτον. Αλλάζουν μπάλα η κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού. Ο Σιμάου δεν κάνει λάθος, βρίσκει τον Σεϊταρίδη. Η πάσα του Σεϊταρίδη για τον Σισε. Προσπάθησε να κάνει το σουτ. Θα κάνει το λάθος ο Βάσκος και δίνει την ευκαιρία στον Καμαρά να απειλήσει. Ο Καμαρά με τον Μπουμσόν κάνει και το σουτ. Η επέμβαση του Καρνέζη κόρνερ στο 11ο λεπτό. Το κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 23ο λεπτό. Δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά ο Καμαρά, ούτε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα όμως έδιωξε. Πέναλτι. Και καταλογίζει το πέναλτι ο διαιτητής. Την κατοχή της μπάλας. Ο Περόνε με τον Καρνέζη. Εύστοχος ο Αργεντινός. 1-0 ο Ατρόμητος που έχω την εντύπωση ότι το δικαιούται αυτό το γκολ. Από τα πόδια του Αργεντινού, εκεί που είναι ο Μπουμσόγκ, πήρε την κεφαλιά, έδιωξε ο Σαρμιέντο. Δεν είναι καλή. Σωστά τοποθετημένος ο Σαμπού. Νέο λάθος ο Γκοβού. Κρατά μπάλα, κάνει το σούτο Γκοβού. 1-1 ο Παναθηναϊκός. Και ο Σίδνεϊ Γκοβού αποδεικνύει αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Το 34 ο Γάλλος σκοράρει και ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Όπως βγήκε τώρα και ο Λέτο, ο οποίος έχει όλο το χρόνο και όλο το χώρο, αλλά τελικά κόβει την μπάλα προς τα πίσω στον Κλέιτον και αυτός έδωσε τον Ζιμπέρτο Σίλβα και πάλι Κλέιτον. Αυτό το σκαστό σούτ αποκρούει όμως ο Μιχαηλίδης. Πολύ ωραίος συνδυασμός πάντως για τον Παναθηναϊκό εδώ στο 54 στην περιοχή. Από τα πόδια του Κλέιτον η μπάλα εκεί που είναι, ο στόπερ του Ατρομήτου, ο Σαμπού, αυτός είναι που έδιωξε, στη συνέχεια έγινε το σούτ αλλά μπλοκάρει. Ο Μιχαηλίδης και διατηρεί το Ατρόμητου με το Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Απευθείας μετάδοση από την Αθήνα. Έγινε το λάθος εδώ από τον Μπουμσόγκ. Δίνει την ευκαιρία στον Σαγκανόφσκι να σκοράρει. Δεν θα το πετύχει ο Φερνάντες.